Θα μπούμε στο τελευταίο session της ημέρας. Θα ευχαριστήσουμε πάλι την ομάδα εργασίας για την τιμητική πρόσκληση. Θα έχουμε βραχίες διαλέξεις. Θα παρακολουθήσουμε τους ομιλητές να πάμε στα 10 λεπτά και να αφήσουμε τις ερωτήσεις όλες στο τέλος. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό να ολοκληρωθούν οι ομιλίες και στο τέλος όλοι θα θυμόμαστε τις ερωτήσεις που έχουμε να κάνουμε. Οπότε θα καλέσω το βήμα τον κύριο Καμπερίδη. Ένα θέμα καθημερινό σε αυτούς που έχουν προστατικές βαλβίδες, εμόλυση. Είναι σημαντικό. Τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το λύσουμε. Κύριε Καμπερίδη, βοηθήστε μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό σας απόγευμα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και τον Πρόεδρο για την τιμητική πρόσκληση. Τα επόμενα λεπτά, 10 λεπτά, θα σας μιλήσω για την εμόλυση που προκαλείται σε βαλβιδικές προθέσεις. Αρχικά θα αναφερθώ στον επιπολασμό της πάθησης. Θα δούμε ποια είναι η παθοφυσιολογία, η κλινική εικόνα και η διάγνωση, πώς αντιμετωπίζεται και ποια η επιβίωση των ασθενών. Η εμόλυση μπορεί να συμβεί είτε η βαλβίδα, η προσθετική είναι βιοπροσθετική είτε μηχανική. Φυσικά ο επιπολασμός είναι γύρω στο 25% για τη μηχανική βαλβίδα και μόνο 5% για την βιοπροσθετική. Ο λόγος, η παθοφυσιολογία της εμόλυσης είναι μηχανικά αίτια, μηχανική καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, κυρίως λόγω του υψηλού CR stress που αναπτύσσεται όταν υπάρχει έντονα στροβιλώδης ροή δια της πρόθεσης ή δίπλα από την πρόθεση και σημαίνει ότι υπάρχει είτε εκφύλιση της βαλβιδικής πρόθεσης είτε παραβαλβιδική διαφυγή. Το CR stress είναι η διατριχωματική πίεση που ασκείται πάνω στα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα καταστρέφει μέσα από την στροβιλώδη ροή που δημιουργείται σε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις. Και εδώ βλέπουμε πως όσο το CR stress αυξάνεται και ο χρόνος που ασκείται αυτό το υψηλό CR stress, τόσο μεγαλύτερη είναι και η εμόλυση. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα που έχουμε είναι από ασθενείς που έχουν στένωση αορτικής βαλβίδας και υποβάλλονται σε διαδερμική αντικατάσταση. Σε αυτούς βλέπουμε ότι η εμόλυση είναι υψηλότερη όταν η βαλβίδα είναι δίπτυχη, όταν το μέγεθος της προσθετικής βαλβίδας είναι μικρό, 23, όταν το effective orifice area κατά επέκταση είναι μικρό και όταν υπάρχει μέτρια ή μεγαλύτερη παραβαλβιδική διαφυγή. Αυτά όλα δημιουργούν υψηλό CR stress. Γιατί αν μπει πολύ μικρή βαλβίδα, έχουμε μάλλον προσθέσει space and mismatch, δηλαδή μικρή βαλβίδα για το σωματότυπο του ασθενούς. Όσο πιο σοβαρό είναι το προσθέσει space and mismatch, τόσο υψηλότερο είναι το CR stress και όσο ψηλότερο το CR stress, τόσο μεγαλύτερη και η εμόλυση. Και τελικά το σοβαρό προσθέσει space and mismatch συσχετίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό με εμόλυση. Οπότε θέλει πολύ προσοχή στο τι βαλβίδα επιλέγουμε. Ένας πιο καινούριος παθογενετικός μηχανισμός που το 16 δημοσιεύτηκε στο JAMA Cardiology είναι μία επίκτητη διαταραχή του παράγοντα Von Willebrand. Μελετήσαν εδώ 62 ασθενείς με φυσιολογικές βαλβίδες και είδαν ότι τα μη φυσιολογικά πολυμερή του παράγοντα εντοπίζονται σε πολύ χαμηλό ποστό, 4,8 και δεν υπάρχει εμόλυση. Όταν όμως η βαλβίδα έχει δυσλειτουργία, τα πολυμερή αυτά αυξάνονται στο 79% και η εμόλυση στο 26%. Επομένως και αυτός είναι ένας παθογενετικός μηχανισμός που και πάλι όμως περνάει μέσα από το ότι μία προσθετική βαλβίδα δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή υπάρχει παραβαλβιδική διαφυγή. Και εδώ βλέπουμε σχηματικά τα μηχανικά αίτια που οδηγούν στην εμόλυση. Θα υπάρχει είτε fragmentation, δηλαδή εδώ υπάρχει μία παραβαλβιδική διαφυγή, εδώ είναι η οπή δίπλα στην βαλβίδα. Υπάρχει υλικό όμως από τη βαλβίδα, ίσως εξαιτίας της αποκόλλησης κάποιου δακτυλίου και βλέπουμε ότι καθώς το αίμα προσκρούει εδώ, δημιουργούνται πολλά μικρότερα jet και αυτό είναι αίτιο για εμόλυση. Εδώ το αίμα προσκρούει πάνω σε αυτό το τμήμα του οτίου του αριστερού κόλπου που το διαχωρίζει από την αριστερή άνοπνευμονική φλέβα και αυτό είναι ο λόγος της εμόλυσης, collision, ή εδώ μεγάλο acceleration, επειδή δεν υπάρχει παραβαλβιδική διαφυγή, αλλά μία οπή σε μία βιολογική προσθετική βαλβίδα, πολύ μικρό άνοιγμα, πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται πολύ υψηλό CR stress και εμόλυση. Αντίθετα, εάν η παραβαλβιδική διαφυγή είναι πάρα πολύ μεγάλη και υπάρχει ελεύθερη ανεπάρκεια ή μεγάλη ανεπάρκεια η οποία κυλά ομαλά πάνω στο τείχομα του αριστερού κόλπου, εκεί το CR stress είναι χαμηλό και δεν υπάρχει τελικά
μόλυνση. Και εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες, όπου εδώ γίνεται πρόσκρουση της παραβαλβητικής διαφυγής πάνω σε αυτό το υλικό και δημιουργούνται πολλά μικρότερα τζέτ και εμόλυνση, ενώ που είναι μαζική η ανεπάρκεια δεν υπάρχει εμόλυνση. Και επειδή ακριβώς έχουμε συνδέσει ήδη την εμόλυνση με την παραβαλβητική διαφυγή, θα δούμε σε τι ποσοστό παρατηρείται αυτή η παραβαλβητική διαφυγή. Αν η αντικατάσταση της βαλβίδας είναι χειρουργική, βλέπουμε ότι το ποσοστό είναι γύρω στο 2 με 4% για την προσθετική αορτική και λίγο παραπάνω για την μητροειδή βαλβίδα. Ενώ για τη στάβη το ποσοστό είναι μεγαλύτερο. Εδώ παίζει ρόλο και αν θα είναι Edwards ή Core Valve, δηλαδή Balloon Expandable. Το ποσοστό πάντως κατά μέσο όρο γύρω στο 15 με 20%. Είναι ένα πιο συχνό πρόβλημα η παραβαλβητική διαφυγή μετά από τάβη. Και για να δούμε τώρα πώς θα έρθει ο ασθενής, ποια θα είναι η κλινική του εικόνα όταν έχει εμόλυνση από προσθετική βαλβίδα. Καταρχήν ο ασθενής θα έχει αναιμία, θα έχει δύσπνοια, εύκολη κόπωση, σκούρα ούρα και μπορεί να έχει ένα καινούριο φύσιμα από την παραβαλβητική διαφυγή πιθανόν. Επίσης, συχνά συνυπάρξουν καταστάσεις είναι λίμωξη, σημαντική επασβέστωση στο χώρο γύρω από τη βαλβίδα ή και το σύνδρομο Marfan. Η διάγνωση για την εμόλυση θα μπει μέσα από αιματολογικές εξετάσεις. Θα πρέπει να δούμε χαμηλή αιμοσφαιρίνη, χαμηλό αιματοκρίτη, υψηλό αριθμό δίκτυο ερυθροκυτάρων, υψηλή LDH, γαλακτική διδροϊδρογονάση, χαμηλή απτοσφαιρίνη και να ανιχνεύσουμε σε πλακάκι σχιστοκύτταρα όπως βλέπουμε εδώ. Συγκεκριμένα, η LDH θα πρέπει να είναι πάνω από 500 μονάδες, τα δίκτυο ερυθροκύτταρα πάνω από 5% και τα σχιστοκύτταρα πάνω από 1% για να πούμε ότι υπάρχει εμόλυση. Και εδώ βλέπουμε πως μετά την εμφύτευση της βαλβίδας και την πρόκληση εμόλυσης, πως μπορεί να πέσει ο αιματοκρίτης, να αυξηθεί η LDH ή να αυξηθούν τα δικτύο ερυθροκύτταρα. Πάντως, η ύπαρξη παραβαλβητικής διαφυγής και κατ' επέκταση εμόλυσης έχει κακές συνέπειες για τον ασθενή στην επιβίωσή του και γι' αυτό πρέπει η κατάσταση να αντιμετωπιστεί. Οι κατευθυντήριες οδηγίες ευρωπαϊκές βλέπουμε ότι αναφέρουν μαζί την αντιμετώπιση της εμόλυσης και της παραβαλβητικής διαφυγής. Η κλάση 1 είναι το να γίνει ξανά χειρουργείο στον ασθενή για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Ιδιαίτερα πρέπει να γίνει χειρουργείο όταν το αίτιο της βλάβης είναι η ενδοκαρδίτιδα ή αν η εμόλυση είναι σημαντική και πρέπει ο ασθενής να μεταγγίζεται συχνά ή εάν έχουν προκληθεί πολύ σοβαρά συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Ένδειξη 2β έχει η διακαθετηριακή σύγκληση της παραβαλβητικής διαφυγής, η οποία γίνεται σε όλους τους ασθενείς με υψηλού χειρουργικού κινδύνου ή τους αναγχείρητους. Εκτός από αυτά, βέβαια, μέχρι να οργανωθεί το χειρουργείο ή η διαδερμική σύγκληση, υπάρχουν και κάποια φαρμακευτικά μέτρα που μπορούμε να βάλουμε. Σίγουρα μπορούμε να χορηγήσουμε σίδηρο, να χορηγήσουμε β' blockers και ερυθροποιητίνη. Η ερυθροποιητίνη έχει δείξει ότι βοηθάει στον ανέβιο αιματοκρίτης, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι αυτή η θεραπεία του ασθενούς. Είναι απλά μια θεραπεία γέφυρα μέχρι τη σύγκληση. Και β' blocker έχει δοκιμαστεί η προπρανολόλη. Βλέπουμε ότι αυξάνει το χρόνο ημίσια ζωής όταν τη χορηγούμε, των ερυθρών αιμοσφαίριων. Άρα γίνονται πιο ανθεκτικά τα ερυθρά αιμοσφαίρια, ζουν περισσότερο εξαιτίας της πιο βραδίας κυκλοφορίας. Και για να δούμε τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα από τη σύγκληση την παραβαλβητική. Εάν αυτή γίνει χειρουργικά, βλέπουμε ότι τελικά η επιβίωση δεν είναι πολύ καλή. Μάλιστα, είναι λίγο χειρότερη όταν η παραβαλβητική διαφυγή αφορά την μητροειδή βαλβίδα. Πάντως, οι περιπτώσεις επανεγχείρησης είναι οι ίδιες, οι υποτροπής μάλλον της διαφυγής είναι οι ίδιες, είτε είναι στην αορτική είτε στην μητροειδή βαλβίδα και είναι οι ίδιες είτε κάνουμε repair είτε αντικατάσταση της βαλβίδας. Και για να δούμε τώρα διακαθετηριακά τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτές εδώ είναι οι συσκευές που εμφυτεύονται. Κάποιες έχουν δύο δίσκους και μία πιο λεπτή μέση, οπότε εμφυτεύονται με αυτόν τον τρόπο. Κάποιες άλλες είναι σαν ομπρέλα, οπότε το άκρο αυτό εδώ είναι που κλείνει την οπή της παραβαλβητικής διαφυγής. Πρέπει να διαλέξουμε το κατάλληλο μέγεθος με βάση το σχήμα της παραβαλβητικής διαφυγής, το οποίο συνήθως είναι οβάλ. Όταν βέβαια είναι να κάνουμε διαδερμική αντιμετώπιση, χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλή απεικόνηση. Πρέπει να μετρήσουμε ακριβώς το σχήμα του ανοίγματος. Αυτό μας το δίνει πολύ καλά η αξονική τομογραφία, όπου μπορούμε να βρούμε τον πραγματικό βραχιάξονα, γιατί έχει το καλύτερο spatial resolution. Βέβαια, η cornerstone απεικόνηση είναι ισοφάγιο τρισδιάστατο ή περιχοκαρδιογράφημα, το οποίο όχι μόνο θα εντοπίσει την οπή, αλλά θα καθοδηγήσει και την επέμβαση. Θα πούμε τον καθηγητή αν έχει περάσει μέσα από την οπή. Θα δούμε τις συσκευές να
εκτίσσονται και να εξαφανίζεται τελικά η παραβολική διαφυγή που είναι και το ζητούμενο. Πολλές φορές πρέπει να φυτευτούν παραπάνω από μία συσκευές. Προτιμούμε να βάζουμε περισσότερες μικρές συσκευές παρά μία πολύ μεγάλη. Εάν ξαναδημιουργηθεί παραβολική διαφυγή, μπορούμε να βάλουμε και επιπλέον συσκευή. Και έχει βρεθεί ότι όταν μειώνεται από τρισδιάστατη απεικόνηση εδώ το στόμιο πάνω από 90%, τότε η εμόλυση βελτιώνεται σημαντικά ή και εξαφανίζεται. Και εδώ, παράγοντας επιβαρυντική για να μην πετύχουμε αυτή τη μείωση κατά 90%, είναι το να υπάρχει μεγάλη επασβέστωση ή να είμαστε στη μητροειδή βαλβίδα, που είναι πιο δύσκολη η σύγκληση. Και το αποτέλεσμα, αν το πετύχουμε να μειώσουμε την εμόλυση, βλέπουμε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το να κλείσουμε μια παραβολβητική διαφυγή έχει καλύτερη επιβίωση, καλύτερη λειτουργική κλάση και μειώνει την παραβολβητική διαφυγή και την εμόλυση, η οποία εμόλυση, αν παραμείνει, έχει χειρότερη πρόγνωση για τον ασθενή, λόγω του ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τελικά χειρουργικά. Η περιπτώσει που συνήθως η διαδερμική σύγκληση αποτυγχάνει είναι όταν υπάρχει ενδοκαρδίτιδα ή πολλαπλά μεγάλα ελλείμματα και περιορίζει την εμόλυση σε ποσοστό 88% σε αυτή τη μελέτη. Πάντως και διαδερμικά, όταν κλείνουμε μια παραβολβητική διαφυγή, η επιβίωση δεν είναι καλή, ακόμη και αν είναι επιτυχής η σύγκληση. Για τεχνικούς λόγους, αν αποτύχει, τότε η επιβίωση είναι ακόμη χειρότερη. Και όσο μεγαλύτερη είναι η παραβολβητική διαφυγή που παραμένει, τόσο χειρότερη η επιβίωση. Και αν παραμείνει η εμόλυση μετά την παραβολβητική σύγκληση, μετά τη σύγκληση της παραβολβητικής διαφυγής, τότε η επιβίωση πάλι είναι χειρότερη. Εδώ είναι ένα case report που αναφέρεται όπου γίνεται διαδερμική αντιμετώπιση παραβολβητικής διαφυγής, αλλά όχι με εμφύτευση μία συσκευής, αλλά με εμφύτευση δύο βαλβίδων Edwards. Εδώ βλέπουμε στην αξονική τα παραβολβητικά ελλείμματα και εδώ βλέπουμε τις δύο βαλβίδες. Η μία έχει εμφυτευτεί πιο χαμηλά στο χώρο εξόδου και βλέπουμε ότι δεν μένει καθόλου έλλειμμα. Προσοχή, εδώ η βαλβίδα η πρώτη που είχε το πρόβλημα ήταν βιολογική, γι' αυτό μπόρεσαν να μπουν άλλες βαλβίδες μέσα. Και τελειώνω με τη σύγκριση μεταξύ χειρουργικής και διαδερμικής αντιμετώπισης. Βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν την αιμολυτική αναιμία στο ίδιο ποσοστό, έχουν τελικά την ίδια επιβίωση, αν εξαιρέσουμε βέβαια τις ενδοκαρδίτιδες που όλες αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Απλά όταν κάνουμε διακαθητηριακή σύγκληση, τότε είναι πιθανότερο να έχουμε μια επανεπέμβαση. Όταν κάνουμε βέβαια χειρουργική αντιμετώπιση, θα έχουμε περισσότερες επανανοσηλίες. Πάντως, σίγουρα η διαφυγή βελτιώνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό όταν κάνουμε χειρουργική σύγκληση. Και νομίζω αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε από την παρουσίαση είναι το πώς θα διαγνώσουμε την εμόλυση με αιματολογικούς δείκτες, ότι ο μηχανισμός της εμόλυσης είναι μηχανικά αίτια και αν δούμε εμόλυση πρέπει να ψάξουμε είτε για εκφύλιση βαλβίδας είτε για παραβαλβιδική διαφυγή. Η πρόγνωση σε κάθε περίπτωση δεν είναι καλή, γιατί θα είναι μια επανεγχείρηση ή μια διαδερμική σύγκληση που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα πετύχει. Και η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι είτε χειρουργική, ιδίως αν υπάρχει ενδοκαρδίτιδα, σε πολλά και μεγάλα ελλείμματα. Μια βαλβίδα με rocking ή με έλλειμμα πάνω από 25% πρέπει να γίνει χειρουργικά, ή αν υπάρχει σημαντική επασβέστωση στην περιοχή. Και η διαδερμική για τους ασθενείς με ψηλού χειρουργικού κινδύνου. Πάντως, να κρατήσουμε ότι οι μελέτες δείξαν ότι και η διαδερμική έχει ίδια επιβίωση και ίδιο ποσοστό μείωση της εμόλυσης με το χειρουργείο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καβερίδη, ευχαριστούμε πολύ για την εξαίρετη παρουσίαση του θέματος και τα ξεκάθαρα μηνύματα. Οι ερωτήσεις θα έχουμε συζήτηση. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πάμε στην